το κομποσχή είναι ένα βοήθημα υλικό συνθεμένο με σκηνή μαύρο, συνθεμένο με καλλιτεχνικούς κόμπους, και ο κάθε κόμπος αποτελείται και σχηματίζεται από 9 σταυρούς καθώς το πλέκουμε. Είναι δε κατ' υπόδειξη των Αγίων Αγγέλων, ώστε ο κάθε σταυρός να είναι τελικά ένας κόμπος, είναι ένα μεγάλο πολυσταύριο. Επαναλαμβάνω, είναι 9 σταυροί σε κάθε κόμπο καλλιτεχνικό. Mm. Και σε κάθε κόμπο λέμε μια ευχή που την επαναλαμβάνουμε. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Η υπόδειξη του Αγίου Αγγέλου είναι να γίνει αυτό το κομποσχήνι με κόμπους καλλιτεχνικούς 6 σταυρών, ώστε να μην μπορεί ο διάολος να το κατακάψει. Διότι εκείνα τα χρόνια τα κάναν τα κομποσχήνια με απλά υλικά, ακόμη και με καλάμια της ερήμου. Δεν είχαν πάντοτε, ας πούμε, αυτό το μαλλί για να το κάνουν όπως το έχουμε εμείς. Και πήγε ο διάολος με μια δάδα και τα έκαιγε τα κομποσχήνια τους. Και υπόδειξε ο Άγιος Άγγελος τον Άγιο Παχώμιο τον Μεγάλο να πει τους μοναχούς του να κάνουν τα κομποσχήνια με καλλιτεχνικό τρόπο. Και από τότε έχουμε τα κομοσχήνια, και αργότερα βέβαια με την τεχνολογία και την υφαντική τέχνη έχουμε τα σύγχρονα κομοσχήνια. Μπορώ να φοράω όσο θέλω, γιατί έχω ακούσει ότι... Όχι τέτοιες επίδειξες. Ένα και φτάνει. Ένα και φτάνει. Μικρό και ψηλό. Ένα και φτάνει. Αυτό το έχουμε εσωτερικά για δική μας βοήθεια. Δηλαδή το βοήθημα να μην πάρει μορφή επιδείξεως ή θρησκευτικής επιδείξεως. Δεν είναι απαραίτητο αυτό που λέτε, γέροντα. Ναι, γιατί εγώ έχω πάει σε ένα μοναστήρι, έχω πάρει ένα κομποσχήνι από εκεί, έχω πάει σε μια άλλη πόλη από άλλο μοναστήρι, έχω πάρει κι άλλο, και θέλω για να νιώσω καλά. Όχι, άλλο είπα εγώ. Τι? Να μην φορούμε πάνω μας πολλά κομποσχήνια. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Το να έχουμε κομποσχήνια. Δηλαδή, εγώ τώρα δέστε. Έτσι. Είναι ξεχωριστό. Ξεχωριστό είναι το καθένα. Εντάξει, είναι καλό. Είναι καλό, πολύ καλό είναι. Γιατί είναι έτσι. Ναι. Από κάθε μέρος διαφορετικό, και εγώ νιώθω κάτι για εκείνο το μέρος και γι' αυτό. Απλά άκουσα ότι δεν πρέπει να φοράς παραπάνω από ένα, γι' αυτό. Για να μην τα χάσουμε και γίνουν και μια ζημιά, τα έχουμε και στο σπιτάκι μας μέσα, και αρκεί να τα κάνουμε χρήση. Δηλαδή αυτό βοηθεί. Σε επιθυμίζει τη μνήμη του Χριστού μας. Όπως το δαχτυλίδι σε επιθυμίζει ότι είναι υφευμένος. Γι' αυτό πρέπει πάντα να φοράνε τα δαχτυλίδια τους. Να μην ντρέπονται, και άμα τα χάσουν να φοράσουν καινούργια. Ή αν το δαχτυλίδι ή το χέρι πάθει κάποια ζημιά, καταλαβαίνετε. Πρέπει να αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Κάποιοι δεν τα φορούν και λένε ότι νομίζω ότι είναι ανύπαντροι, και οι γυναίκες τους κοιτάζουν με άλλα μάτια, ή οι γυναίκες δεν φορούν δαχτυλίδια για να τους κοιτάζουν με άλλα μάτια, και τα γνωστά θέματα. Πηγαίνει δηλαδή στο πονηρό το πράγμα, στις σχέσεις που δεν επιτρέπονται. Δεν θα ντρεπόμαστε να ομολογούμε αυτό που είμαστε και αυτό που έχουμε. Με τη χάρη του Χριστού. Όπως εμείς πρέπει να φορούμε το τιμημένο ράσο και να μην το βγάζουμε ποτέ. Ναι. Τι μας είπανε ποτέ, στο ράσο δεν θα βγει, το δέρμα βγαίνει, το δράσο ποτέ. Γιατί είναι χάρης, δεν είναι μόνο ύφασμα. Δεν θα το βγάλω θεληματικά, δηλαδή σαν άρνηση Χριστού ποτέ. Το βγάλω για να το πλύνω, αυτό δεν σημαίνει ότι το βγάζω τώρα. Γιάννη. Ναι.